Χαμός επικρατεί στο Buckingham τις τελευταίες ώρες, με ένα δημοσίευμα να βάζει φωτιά για τη φυσική κατάσταση της Kate Middleton και να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο παλάτι. Σύμφωνα με το περιοδικό Tatler, η Kate είναι εξαντλημένη, καθώς μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μαρκέλ, έχει αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα η Middleton και ο πρίγκιπας William να τοποθετηθούν για το ζήτημα, ενώ ζει και για άλλους λόγους στιγμές αγωνίας. Το δημοσίευμα αυτό, πάντως, ήταν αρκετό για να προκαλέσει ανησυχία στους οπαδούς της Kate. Στον τίτλο της πάντως, το Tatler την αποκαλεί φανταστική και στη συνέχεια κάνει λόγο για την κρίση που υπάρχει στην οικογένεια, καθώς έπρεπε να χειριστεί το βάρος της παραίτησης του ζευγαριού του Sussex. Κάπως έτσι, το περιοδικό κατέληξε στο συμπέρασμα για μια εξουθενωμένη πριγκίπισσα, χαρακτηρίζοντας ως εγωιστές τον Χάρη και τη Μέγαν που παράτησαν τα δικά τους καθήκοντα, με αποτέλεσμα η Kate να παγιδευτεί σε έναν τεράστιο όγκο από δουλειές που έπρεπε να κάνει μόνη της τη στιγμή που ήθελαν να αφοσιωθούν στο ρόλο τους ως γονείς. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν την Τετάρτη, 27/5, το ζεύγος να εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται πως το δημοσίευμα παρουσιάζει πολλές ανακρίβειες και ψευδείς ειδήσεις, χωρίς να έχει υπάρξει πρώτα διασταύρωση από το παλάτι. Από την πλευρά του, το Tatler υποστήριξε το δημοσιογράφο του, Andy Pasternak, για τις πηγές πληροφόρησής του. Σεισμός στο Buckingham, πραγματικές αλλαγές στις σχέσεις Ουίλιαμ και Χάρη. Σεισμός επικρατεί στο Buckingham, με τις σχέσεις των πριγκίπων Ουίλιαμ και Χάρη να αλλάζουν ραγδαία, λίγο καιρό μετά την αποχώρηση του δεύτερου με τη Μέγαν Μαρκέλ από το παλάτι, μένοντας τώρα σε μια υπερπολυτελή βίλα στη νέα τους κατοικία στο Λος Άντζελες. Μετά τις εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών, που προέκυψαν από τη διαφωνία του Ουίλιαμ για την αποχώρηση, οι δύο τους φαίνεται να τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα, σύμφωνα με την ειδικό στις βασιλικές οικογένειες, Kate Nicole. Η ειδικός αναφέρει, ότι περνούν μια ευχάριστη περίοδο μεταξύ τους, έχοντας επιτύχει την εκ νέου συμφιλίωσή τους και αφορμή στάθηκαν τα γενέθλια του Άρτσι, ώστε να έρθουν πιο κοντά, με τον γιο του Χάρη και της Μέγαν να κλείνει προημερών το πρώτο του έτος. Ήταν η κατάλληλη στιγμή και για τους δυο τους, η Νικόλ συνεχίζει, λέγοντας πως υπήρξαν σίγουρα εντάσεις μεταξύ τους, αλλά έχει βελτιωθεί η κατάσταση και πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα ανάμεσα στον Ουίλιαμ και τον Χάρη που μιλάνε κάθε μέρα. Επικοινωνούν με βιντεοσυνομιλίες, έχουν γιορτάσει αρκετά γενέθλια μαζί και θεωρώ, ότι τα προβλήματα υγείας του Καρόλου που είχε κορονοϊό τους έφεραν πολύ κοντά. Κάπως έτσι, όπως η ίδια μεταδίδει, οι δύο πρίγκιπες δεν σταματούν να μιλούν και ήταν η κατάλληλη στιγμή να γίνει αυτό. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν συμβαίνει ακόμη με τη Μέγαν Μαρκέλ και την Kate Middleton, αν και οι δύο γυναίκες έχουν μαλακώσει μεταξύ τους. Υπάρχει μια εκτόνωση της κατάστασης, σίγουρα, και ίσως οι δύο τους σιγά σιγά να καταλαβαίνουν, ότι όλα όσα έγιναν, ανήκουν στο παρελθόν. Οι Sussex κάνουν ελεύθερη τη ζωή τους και οι Cambridge συνεχίζουν τη δική τους, χωρίς αλλαγές και δράματα. Θεωρώ, ότι ο Χάρη και η Μέγαν λείπουν από τον Ουίλιαμ και την Kate, πάντως, αλλά σίγουρα αυτός που θα ήθελαν πολύ στη ζωή τους, είναι ο Χάρη, είπε στο τέλος η Nicole.